Διονύση μου, τι κάνουμε εδώ? Εδώ δεν είπες ότι δίνω τα καλύτερα ρεσιτάλ μου, ε? Ναι, αλλά κάνει κρύο, είναι και ρημιάκ. Ναι, στην αρχή σκέφτηκα το θέατρο, αλλά το θέατρο είναι λίγο κλασικούρα. Αυτό που θα κάνουν λίγο πιο μεταμοντέρνο. Αχ, για συνέχισε. Ναι, Ελένη, θα σου απαγγείλω ένα ποίημα. Μεταμοντέρνο, δε. Όλα μεταμοντέρνα είναι, όλα είναι μεταμοντέρνα. Ελένη, το ποίημα λέγεται Η ωραία Ελένη. Ξέρεις, όταν ήμουν παιδί, έμενα στο πατρικό μου σπίτι με τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, τον παππού, τη γιαγιά, τον Σπύρο, τον θείο Χαράλαμπο, τη γωγό. Όλη την οικογένεια θα μου πεις, βρε. Δεν υπάρχουν άλλοι, αυτοί είναι. Ήθελα να βγω έξω να αποκτήσω εμπειρίες, καταλαβαίνεις. Λογικό είναι αυτό. Ναι, να αποκτήσω εμπειρίες ώστε να είμαι έτοιμος όταν θα συναντήσω το μεγάλο έρωτα της ζωής μου. Και ο μεγάλος έρωτας της ζωής μου είσαι εσύ. Μετά το ποίημα που θα απαγγείλω, έχω έξτρα πρόγραμμα στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου. Εκεί συμμετέχει και το κοινό. Είναι interactive το θέαμα. Τι είναι? Όχι, τίποτα λέω. Παρόλα τα τέσσερα γκολάκια που φάγατε από την ΑΕΚ, το ηθικό είναι ακμεότατο. Δεν θες να με κρεβρίσεις? Όχι. Απαγγείλω, πώς θα απαγγείλω κρεβρισμένο? Συγχωρείς, δεν ήμουν τώρα. Έγινε μια φορά κάτι τώρα. Όχι και μια φορά. Ελένη, θα απαγγείλω, πώς θα απαγγείλω έτσι? Εντάξει, μην εκνευρίσεις. Άντε να απαγγείλεις τώρα. Και ξαφνικά. Έτσι θα απαγγείλεις. Μα εκνευρίστηκα. Λοιπόν, και ξαφνικά, σαν μαγικά, άλλαξε η ζωή μου ριζικά. Τόσο γλυκά και μυστικά, γίνανε όλα συναρπαστικά. Και τι ζητάω? Τι ζητάω? Τι ζητες? Μ' αρέσει να συμμετέχει το κοινό. Να αγγίζω το κορμί σου. Μόνο να αγγίζω το κορμί σου! Διονύση! Διονύση, πού είσαι? Διονύση! Κουνάμπο μπαλάκας, εδώ κρεμποτσακίστηκα! Παναγία μου, μπορώ να τηλεφωνήσω για βοήθεια! Τι το δελα αυτό με την ΑΕΚ, δεν τάραξα! Αυτός ο Μπλάνκο μας κατέστρεψε! Μου το λες αυτό το όνομα!